η μεγάλη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Κυριακή του Ασώτου. Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αρμοπίας. Οργίστηκε και ουκ ήθελε εις εμφύν. Η παραμονή του Ασώτου που διαβάζεται σήμερα στις εκκλησίες χαρακτηρίζεται από τους ερμηνευτές ως ένα μαργαριτάρι ανάμεσα στις παραβολές ή ως Ευαγγέλιο ανάμεσα στο Ευαγγέλιο. Μερικοί την ονομάζουν παραβολή του πρεσβύτερου, μεγαλύτερου ιού. Πράγματι, χαρακτηριστική είναι η στάση του πρεσβύτερου ιού όταν ήρθε στο σπίτι και πληροφορήθηκε την επιστροφή του νεότερου αδερφού του. Δεν ήθελε να μπει και κατηγορούσε τον πατέρα του ότι τάχα τον αδικεί. Η κατηγορία εστιαζόταν στο ότι αυτός δούλευε νύχτα και ημέρα και δεν αμοιβόταν επαρκώς. Σε αντίθεση με τον άσωτο ιό που έφαγε το γιο του, το βίο του, με τα πορνών και στο τέλος όταν γύρισε έτυχε και καλής υποδοκής. Ας δούμε τον πρεσβύτερο ιό της παραμονής. Ποιος είναι ο πρεσβύτερος ιός? Οι περισσότεροι ερμηνευτές λέγουν πως ο μεγαλύτερος ιός ήσαν οι Φαρισαίοι. Επειδή οι πελώνες και οι αματωλοί πλησίαζαν τον Χριστό και τον άκουγαν και προφανώς μερικοί μετανοούσαν. Αυτό δεν άρεσε στους Φαρισαίους. Διεγόγγιζον, είπε Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντας ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής. Η κατηγορία αυτή εναντίον του Χριστού ήταν μόνιμη και διαρκής. Γι' αυτό και ο Χριστός με τέτοιου είδους παραβολές όπως του χαμένου προβάτου και της χαμένης δραχμής προσπάθησε να τους αλλάξει την αντίληψη. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει πως «πάντα εστίν φορητά για τη σωτηρία του αδερφού». Δηλαδή όλα είναι επιτρεπτά για τη σωτηρία του αδερφού μας. Τόσο περισπούδαστη είναι η ψυχή κάποιου ανθρώπου απέναντι στο Θεό, ώστε να θυσιάσει και τον Υιόν του, τον Μόσχον τον Συκρεπτό, για τη σωτηρία μας. Μια άλλη ερμηνεία του πρεσβύτερου είναι και η ακόλουθη. Ο Υιός αυτός συμβολίζει τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι αυτοί που βάσταξαν το βάρος και τον κάψωνα της ημέρας και που δούλεψαν στον αντελώνα του Κυρίου από την πρώτη ώρα, αυτοί που υπάκουσαν στις εντολές του Θεού απαιτούν να εφαρμοστεί δικαιοσύνη, να αμνήσει ο Θεός τους ευσεβείς ή να καταδικάσει τους ασεβείς. Οι Άγιοι μένουν κατάτοπιοι προς τη μεγάλη εκβαθμία του Θεού, ο οποίος συγχωρεί αμέσως αυτούς που επιστρέφουν μετανοώντας σε Αυτόν. Μάλιστα τους δίνει τα ίδια δώρα που χαρίζει και στους Αγίους. Σαν να διαμαρτύρονται οι Άγιοι, παραμονικά βέβαια, όλα αυτά και όχι πραγματικά. Που ο Θεός δείχνει μια σκανδαλιστική συμπεριφορά Εβραίους και εστραγμία στους Ανατολούς. Αποδεικνύεται έτσι πως η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι διαφορετική από τη δικαιοσύνη του Θεού. Μια παρανόηση των ευσεβών ανθρώπων. Πολλές φορές οι άνθρωποι που εργάζονται πνευματικά μέσα στην Εκκλησία αισθάνονται μια υπεροχή απέναντι στους αμαρτωλούς και δεν μπορούν να παραδεχτούν πως μπορεί και οι αμαρτωλοί να μετανοήσουν και να αλλάξουν ζωή και στο τέλος να σωθούν. Νομίζουν πως έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους αμαρτωλούς απέναντι στο Θεό. Έχουν, λένε, κάνει καλά έργα και δεν πρόδωσαν ποτέ την εμπιστοσύνη τους στο Θεό. Όμως έρχεται ο Κύριος και τονίζει πως η μετάνοια είναι πιο σπουδαία εργασία από τα νομιζόμενα καλά μας έργα. Η σωτηρία του ανθρώπου, λέγει ο Άγιος Κύρυλλος Αλεξανδρίας, είναι χάρισμα του Θεού στον άνθρωπο και δεν είναι αποτέλεσμα πολλών ή λίγων καλών πράξεων. Αλλά τα μέτρα, άλλα τα μέτρα του ανθρώπου που κρίνει και καταδικάζει σύμφωνα με αυτά που βλέπει και άλλα τα μέτρα του Θεού. Σύμφωνα με τα ανθρώπινα κριτήρια, ο ληστής ή η πόρνη ή ο τρελόνης ή και πολλοί άνθρωποι δεν πρέπει να σωθούν. Ο Θεός όμως με την απέραντη αγάπη του και με το μέτρο της δικαιοσύνης του, του σώζει. Ο Αββάς Ισαάκ έλεγε «Μπορεί ο Θεός να ονομάζεται δίκαιος, αλλά περισσότερο είναι Χριστός και αγαθός». Από μας ζητάει να του δώσουμε τον εαυτό μας, να του δώσουμε όλη την πνευματική ικμάδα και ζωντάνια μας. Ένας αναστεναγμός έχει μεγαλύτερη βαρύτητα όταν προέρχεται από το βάθος της καρδιάς μας, παρά ένα δοχείο συναισθηματικά δάχτυλα, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Ας πλησιάσουμε τον Θεό με ταπείνωση και με διάθεση συντριβής του εγωισμού μας.
για να σωθούμε. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Αμήν.